Καλησπέρα. Είναι κανείς εκεί έξω? Μ' ακούει κανείς? Πω, καλά. Είναι φοβερά στενόχωρο εδώ πέρα. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να βγω εδώ μέσα, από εδώ μέσα. Βέβαια, εδώ είμαι ασφαλής. Εδώ δεν κινδυνεύω. Και ξέρω τι να περιμένω. Εδώ νιώθω σιγουριά. Ναι, δεν είμαι χαρούμενος, αλλά εδώ τουλάχιστον δεν με περιμένουν εκπλήξεις. Εξάλλου και όλοι οι γνωστοί μου στην ίδια κατάσταση με μένα είναι. Μάλλον είναι θράσος μου το να θέλω να βγω από εδώ. Όλοι οι άλλοι δηλαδή είναι χαζοί και εγώ είμαι έξυπνος. Μάλλον πρέπει να μείνω εδώ. Από μικρός όμως ένιωθα άβολα εδώ πέρα. Από μικρός ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά με το πώς είναι τα πράγματα. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. Και όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο με πνίγει το κουτί μου. Δεν βαριέσαι. Υπομονή. Να μην ξεχνάω ότι αυτό το κουτί δεν φτιάχτηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να κατασκευαστεί και για να είναι τόσο γερό. Ξεκίνησε να φτιάχτηκε από τη μέρα που γεννήθηκα και φτιάχτηκε από ανθρώπους που με αγαπούσανε και που ήθελαν να με προστατέψουνε. Φτιάχτηκε από τους γονείς μου, από τους δασκάλους μου, από το σχολείο μου. Τι ευχαριστία το να θέλω να βγω από εδώ. Σίγουρα εκείνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα ποιο είναι το σωστό. Για να λένε όλοι αυτοί ότι έξω από το κουτί είναι επικίνδυνα, κάτι θα ξέρουνε. Και πάλι όμως, όσο και να το σκέφτομαι λογικά, πάλι πνίγομαι εδώ μέσα. Μερικές φορές νιώθω ότι αν κάτσω λίγο ακόμα εδώ θα σκάσω. Τελευταία έχουν αρχίσει να με πιάνουν και κρίσεις πανικού τα ψυχολογικά μου. Έχω ένα συνεχές φίξιμο στο στομάχι. Παλιά έβλεπα τηλεόραση για να ξεχαστώ. Αλλά τώρα το αυτό θα δουλεύει. Έπαιρνα και κάνα αγχολητικό και όλα καλά. Πραγματικά κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. Δεν βάζω μυαλό με τίποτα. Όταν ήμουν μικρός, πριν χτιστεί τελείως το κουτί μου, πριν δέσει, το έσκαγα μια φορά. Ήμουν πολύ μικρός, δεν θυμάμαι τα πάντα. Αλλά θυμάμαι ότι εξοργιζόντουσαν οι μεγάλοι με αυτά που τους έλεγα όταν γύρισα από τη βόλτα μου. Ανώριμο και πνεύμα αντιλογίας με έλεγαν. Η τελευταία φορά που προσπάθησα να φύγω ήταν στην εφηβεία μου. Καλά, εκεί έγινε ο χαμός. Στεναχώρησα πάρα πολλούς ανθρώπους που με αγαπούσανε. Τι τραβήξαν οι άνθρωποι εξαιτίας μου. Τους έλεγα ότι δεν θέλω να σπουδάσω, ότι θέλω να ταξιδέψω όλο τον κόσμο, ότι δεν θέλω να γίνω υπάλληλος σαν και εκείνους. Μέχρι που άρχισα να αμφισβητώ και τον τρόπο ζωής τους. Τότε μου φαίνονταν όλοι ένα θέατρο, σαν όλοι οι άνθρωποι να έχουν συνειδηθεί ποια πράγματα είναι ευχάριστα και να προσποιούνται όλοι μαζί ότι περνάνε καλά όταν τα κάνουνε. Αυτό είναι το θέμα με το κουτί, ότι όταν βγαίνεις, διαφέρεις πάρα πολύ και αρχίζεις να λες παλαβομάρες. Εγώ βέβαια και τώρα διαφέρω. Αυτό είναι το κακό με μένα. Ότι παρόλο που έχω πάρα πολλά χρόνια να βγω έξω από το κουτί, ακόμα κάτι δεν μου κολλάει. Ίσως και να μην έχω ρημάσει ακόμα. Μικρός όταν ήμουνα, ήθελε η ζωή μου να έχει νόημα. Να καταφέρω να κάνω τη διαφορά. Να κάνω κάτι σπουδαίο. Να έχει η ζωή μου ουσία. Να έχει θετικό αντίκτυπο. Πάντα με τρόπιαζε η ιδέα μιας ενήλικης ζωής, στην οποία θα ήμουν συνηθισμένος και μέτριος. Πάντα με τρόμαζε η ιδέα του να πω σε καλούπια. Και τώρα είμαι εδώ. Μέσα σε αυτό το στενό κουτί. Ασφαλής, αλλά δυστυχής. Σίγουρος ότι δεν θα κάνω ποτέ κάτι σπουδαίο. Το κουτί μου είναι γεμάτο, αλλά εγώ αισθάνομαι κενός. Τελικά τι έχει σημασία για μένα? Η ευτυχία ή η ασφάλεια? Η αποδοχή των άλλων ή το να ζήσω με νόημα? Η αποδοχή των άλλων ή το να αποδεχτώ εγώ τον εαυτό μου, το ποιος είμαι και το τι πραγματικά θέλω? Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι συνέχεια μια ιστορία που έχω ακούσει πριν από πολλά χρόνια. Ήταν, λέει, ένας άντρας που είχε χάσει τα κλειδιά του μέσα σε ένα σκοτεινό δρομάκι. Το δρομάκι αυτό είχε μόνο μια λάμπα που φώτιζε ένα μικρό κομμάτι του. Όλος ο υπόλοιπος δρόμος ήταν σκοτεινός. Και ο άντρας αυτός έψαχνε τα κλειδιά του στο κομμάτι που φωτιζότανε. Τα έψαχνε επί πολλές ώρες χωρίς να καταφέρει να τα βρει. Κάποιος περαστικός τον ρωτάει τι κάνει. Εκείνος το εξηγεί τι κάνει και ο περαστικός ρωτάει αν είναι σίγουρος ότι έχει χάσει τα κλειδιά του στο συγκεκριμένο φωτεινό κομμάτι του δρόμου.
Η απάντησή του ήταν όχι, αλλά μόνο εδώ έχει φως, φοβάμαι να ψάξω στο σκοτάδι. Τι χαζή ιστορία, έτσι. Τι ηλίθιος άνθρωπος. Ακούσε εκεί, και αν τα κλειδιά σου δεν είναι εκεί, που είναι βολικό να ψάξεις, ρε φίλε, τι θα κάνεις. Θα μείνεις για πάντα εκεί. Θα μείνεις στάσιμος. Δεν θα πάρεις ποτέ το αυτοκίνητό σου να πας εκεί που θέλεις. Θα μείνεις κάπου που δεν θέλεις, απλά επειδή φοβάσαι. Τι απέσιος τρόπος να ζεις. Και τι χαμένος χρόνος. Αντί να ξεβολευτεί για λίγο και μετά να πάει και μετά να μπορεί να πάει όπου θέλει, κάθεται εκεί, σκυμμένος, να ψαχουλεύει στα ξενόχορτα. Μέσα του ξέρει ότι δεν είναι εκεί τα κλειδιά. Το έχει καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί. Κάνει ότι δεν το έχει καταλάβει. Καλά, με εξοργίζει αφάνταστα αυτός ο τύπος. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολύ παλιά. Πετάγεται στο μυαλό μου όμως όλο και πιο συχνά. Ξέρω τώρα τι σκέφτεστε. Ξέρω τι θα πείτε, θα μου αρχίσει τα κλασικά. Το υποσυνείδητό σου λέει ότι κάνεις και εσύ το ίδιο. Γι' αυτό σου έρχεται στο μυαλό και εσύ δεν είσαι ικανοποιημένος από τη ζωή σου με το κουτί και δεν τολμάς να βγεις και άλλα τέτοια. Ωραία λοιπόν, έτσι είναι. Φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ να προσπαθήσω να βγω από το κουτί. Φοβάμαι να προσπαθήσω και να μην τα καταφέρω. Φοβάμαι το να τα καταφέρω και να βγω διότι δεν ξέρω τι θα περιμένω έξω. Θέλω να σταματήσω να φοβάμαι, αλλά δεν ξέρω πώς. Αλλά ίσως να μην είναι εκεί η λύση. Τι έχει αλλάξει πια? Σίγουρα δεν φοβάμαι λιγότερο και σίγουρα δεν έχω γίνει πιο θαραλέος. Πώς και σκέφτομαι τον αυγό. Ίσως διότι πλέον με φοβίζει περισσότερο το να μείνω από ό,τι με φοβίζει τον αυγό. Πλέον τρέμω στην ιδέα του να περάσω όλη τη ζωή μου εδώ μέσα. Του να μην δω τι μπορώ να καταφέρω αυγό. Φοβάμαι να βγω, αλλά θα βγω. Κάθισα για πολύ καιρό στη σκιά. Για πολύ καιρό άφησα το φόβο να ορίσει τη ζωή μου. Ήρθε η ώρα να λάμψω. Βαρέθηκα να κάνω υπομονή και δεν θα κάνω άλλη υπομονή. Θα προσπαθήσω να κάνω πραγματικότητα τα όνειρα που έχω όταν ήμουν παιδί. Θα προσπαθήσω να ζήσω τη ζωή που θέλω. Ήρθε η ώρα να αποδράσω από τη σιγουριά. Να κάνω αυτό το οποίο γεννήθηκα να κάνω. Αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένο και γεμάτο. Βαρέθηκα να ζω ανάμεσα στο τίποτα και στο πουθενά. Ήρθε η ώρα να ζήσω με τους δικούς μου όρους, να παλέψω για τα δικά μου όνειρα, να αφήσω την καρδιά μου να αποφασίσει. Γιατί αποφάσισα να είμαι αυτός που επιμένει, που δεν παρετείται, που δεν εγκαταλείπει τη μάχη και που δεν θα παραδοθεί ποτέ. Ήρθε η ώρα να βγω από το κουτί και θα βγω από το κουτί. Ο πραγματικός μας αυτός, με το να κυνηγήσουμε το όνειρά μας, με το να ζήσουμε γνήσια, με το να γίνουμε ευτυχισμένοι. Μια μητέρα, η οποία αποφασίζει να μεγαλώσει τα παιδιά της με τρόπο διαφορετικό από τους γονείς της, γιατί ξέρει ότι αυτό είναι καλύτερο για τα παιδιά της. Ένας ομοφυλόφιλος νεαρός, που αποφασίζει να ανακοινώσει στο περιβάλλον του και στους γονείς του το σύντροφό του επειδή αυτόν αγαπάει. Οποιοςδήποτε δεν ακολουθεί το βολικό μονοπάτι που είναι στρωμένο μπροστά του, επειδή ξέρει ότι δεν θα γίνει ευτυχισμένος και επειδή ξέρει ότι αυτό δεν είναι το σωστό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που βγαίνουν από το κουτί τους. Η ίδια η πρόοδος της ανθρωπότητας έχει γίνει από ανθρώπους που δεν δίστασαν να σκεφτούν διαφορετικά. Από ανθρώπους που βγήκαν από το κουτί τους. Όλες οι ελευθερίες που θεωρούμε σήμερα δεδομένες,
Κάποτε δεν ήταν δεδομένες. Κάποτε σκλαβιά, κάποτε κάποιοι άνθρωποι τον ανήκουν σε άλλους ανθρώπους, ήταν το normal, ήταν το φυσιολογικό. Όλοι οι άνθρωποι, οι θρησκευτικοί πόλεμοι, οι πόλεμοι γέννοι, η καταπίεση των γυναικών, ο φασισμός, πρακτικά όλα τα κακά που υπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί, δημιουργούνται όταν αρκετοί άνθρωποι βάζουν, όταν κάποιοι καταφέρουν να βάζουν αρκετούς ανθρώπους σε συγκεκριμένα καλούπια σκέψεις και σε συγκεκριμένα μοτίβα σκέψεις. Όλη η πρόοδος και η πορεία του να ξεπεράσουμε όλα αυτά και η οικονομική σκλαβιά και η οικονομική ελευθερία είναι και αυτό μια κατάκτηση που είναι της δικιά μας γενιάς και η δικιά μας ευκαιρία να παλέψουμε για αυτή. Γιατί εμείς είμαστε φοβερά τυχεροί. Έχουμε κερδίσει κάποιες ελευθερίες, κάποιες άλλες ελευθερίες δεν τις έχουμε κερδίσει ακόμα. Οπότε το να σκεφτεί κάποιος από το κουτί του ξεκινάει από το ότι είναι κάτι συνηθισμένο δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Το ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες στην οποία οι περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν δουλειά, για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Το ότι μας το έχουν μάθει, το λέγανε οι παλιοί, δεν το κάνει σωστό, δεν του δίνει κάποια αξία. Το να βγεις από το κουτί είναι μια διαδικασία. Αυτό που γίνεται τώρα είναι το τέλος της διαδικασίας. Και οι περισσότεροι που είστε εδώ, οι άνθρωποι που αναγνωρίζονται στο τέλος της διαδικασίας. Αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται στιγμιαία. Δεν υπάρχει τσαφ. Θέλει επιμονή, προσπάθεια. Είναι μια διαδικασία, είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται και συμπεριφέρεται με κάποια συγκεκριμένα μοτίβα μέσα σε 2 μέρες να αλλάξει. Είναι μια διαδικασία, όλο αυτό γίνεται με προσπάθεια. Το κουτί σπάει από μέσα. Από το κουτί βγαίνεις, δεν σε βγάζουνε. Βγαίνεις αναλαμβάνοντας εσύ την ευθύνη της ζωής σου και ξεκινώντας να αμφισβητείς αυτά που μας μάθανε ως δεδομένα. Και επιστρατεύοντας τη λογική για να καταλάβεις ποια από αυτά που σου μάθανε ότι δεδομένα είναι σωστά και ποια δεν είναι. Ξεκινάει αμφισβητώντας το σχέδιο ζωής και τις περιοριστικές πεπιθήσεις που μας έχουν επιβάλει πριν καν αποκτήσουμε κριτική ικανότητα. Τα περισσότερα πράγματα που μαθαίνουμε, οι περισσότερες αυτοκαταστροφικές πεπιθήσεις που έχουμε, έχουν ριζωθεί σε εμάς πριν αποκτήσουμε κριτική ικανότητα. Αν πάρουμε για παράδειγμα το πώς μεγαλώσουν οι περισσότεροι. Γεννιόμαστε, είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι. Εξαρτώμαστε από τους γονείς μας για να μάθουμε ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, το σωστό, το λάθος, τι πρέπει να κάνουμε. Και κάθε φορά που τους παραβαίνουμε, επειδή είμαστε πολύ μικροί και δεν καταλαβαίνουμε, πληρώνουμε τις συνέπειες. Μην περπατάς, είναι βρεμένο το μάρμαρο, πέφτει το μωρό, κλαίει, μαθαίνει να ακούει. Μετά αυτό συνεχίζει, πηγαίνει στον νηπιαγωγείο. Στο οποίο πολύ σημαντικό να ακούς τους δασκάλους σου. Εμάς το ρεκόρ μας είναι 4,5 χρόνου και ψάχνουμε για δημοτικό, που θα την πάμε. Και είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση για μας, γιατί δεν μας αρέσει το πώς λειτουργούν τα περισσότερα σχολεία. Και στην αναζήτηση εναλλακτικών σχολείων, υπήρχε εναλλακτικών σχολείων, έτσι, όχι των normal σχολείων που υπάρχουν, ακόμα και εκεί υπήρχε μια φάση που την ακούγαμε ξανά και ξανά. Ποιος είναι ο στόχος της πρώτης δημοτικού? Ο στόχος της πρώτης δημοτικού είναι να μπει το παιδί σε ρουτίνα. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο στόχος είναι να μπει το παιδί σε ρουτίνα. Γιατί να μπει σε ρουτίνα? Γιατί έτσι πρέπει να μάθει. Και είχαμε και ένα debate με ένα διευθυντή. Μα αν δεν μάθει έτσι, πώς θα είναι στο γυμνάσιο πειθαρχημένο, πώς θα πάει να βρει μια δουλειά μετά? Υπάρχει διαφορά στο να κάνω κάτι δυσάρεστο για να πετύχω και υπάρχει διαφορά στο να κάνω κάτι δυσάρεστο που δεν θέλω επειδή έτσι μου είπανε και επειδή έτσι πρέπει, χωρίς να το έχω αποφασίσει εγώ. Οπότε οι άνθρωποι πηγαίνουν στον νηπιαγωγείο, πηγαίνουν στο δημοτικό, μετά πηγαίνουν στο γυμνάσιο, εκεί σοβαρεύουν τα πράγματα, εκεί πρέπει πραγματικά να ακούς γιατί έρχονται οι πανελλήνιες. Μετά έρχεται το λύκειο και εκεί πρέπει πραγματικά να ακούς. Αρκετοί από εμάς, όταν τελειώσει το λύκειο, πρέπει να πάνε στο στρατό. Εκεί είναι και ενήλικη, εκεί έχει διαταγές. Αν παραβείς τις διαταγές, πας στη φυλακή. Και μετά ο Γεωργάκης, που ήταν νήπιο, μετά πήγε δημοτικό, έκανε ό,τι του λέγανε. Πήγε γυμνάσιο, έκανε ό,τι του λέγανε. Πήγε λύκειο, έκανε ό,τι του λέγανε. Πήγε στο στρατό, έκανε ό,τι του λέγανε. Μετά ο Γεωργάκης γίνεται 25 χρονών. Και η κοινωνία περιμένει από τον Γεωργάκη να το πάρει πάνω του. Δεν θα το πάρει πάνω του Γεωργάκης. Ο Γεωργάκης θα κάνει. Ο Γεωργάκης θα πάει να βρει μια δουλειά, παρατείνοντας την παιδική κατάσταση. Η οποία τι είναι? Είμαι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μου λένε, κάνω τα πράγματα που μου λένε, πηγαίνω και μου λένε εκείνοι πόσο αξίζω, πόσο πρέπει να δουλεύω, πότε μπορώ να πάω διακοπές, αν μπορώ να πάω διακοπές και ούτω καθεξής. Το κουτί σπάει από μέσα, αλλά το θετικό περιβάλλον διαβρώνει το κουτί και το κάνει διαφανές. Σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις τι υπάρχει έξω. Αυτό μόνο η θετική ενέργεια μπορεί να το κάνει.
Η θετική ενέργεια διαπερνά το κουτί και μας φορτίζει, μας δίνει δύναμη. Αυτό που κάνουμε εμείς έχει τεράστια αξία. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη χρονική περίοδο, που μην νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, μην νομίζετε ότι εμείς δεν ανησυχούμε. Όλοι εμείς, όσοι είναι από το ταμπελάκι που λέει Σαφήρι και κάτω, λειτουργούν διαφορετικά από τους από πάνω. Και έρχεται κάποιος καινούργιος πρώτη φορά και σου λέει, κάτσε, αυτή τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουνε. Μια χαρά καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι ότι εμείς επιλέγουμε πώς θα επιλέγουμε την οτροπία μας. Δεν αφήνουμε την οτροπία μας και τις συνθήκες να καθορίσουν το πώς θα νιώσουμε. Στη δική μου περίπτωση, η θετική ενέργεια αυτού του χώρου έσπασε τα όρια του χώρου χρόνου. Αν ξέρετε την ιστορία μου, εγώ ήμουν επί 7 χρόνια φοβερά αποτυχημένος. Δηλαδή, για να καταλάβετε, με δικούς μας όρους δεν ήμουν καν free. Κάθε μήνα έμπαινα μέσα και όχι 28 δολάρια το μήνα. Ξόδευα πάρα πολλά χρήματα και σε εκπαιδευτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Αυτό που μου έδωσε εμένα ενέργεια να συνεχίσω να προσπαθώ ήταν αυτό που γίνεται σήμερα. Αυτό που γίνεται σήμερα και αυτό που γίνει στα άλλα συνέδρια μου είχε δώσει ενέργεια τότε. Γιατί το είχα φανταστεί, το είχα αρωματιστεί. Κάποια στιγμή ήξερα ότι θα γίνει αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μένουμε στο θετικό περιβάλλον. Να ακούμε ομιλίες, να είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα. Γιατί θέλει ενέργεια για να βγεις από το κουτί. Το κουτί μπορεί να ξανασυναρμολογηθεί. Στο κουτί θα προσπαθήσουν να μας ξαναβάλουν μέσα άνθρωποι που μας αγαπούνε, θα προσπαθήσουν να μας ξαναβάλουν μέσα άνθρωποι που μας ζηλεύουνε, αλλά ο χειρότερος από όλους, ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος που θα προσπαθήσει να μας βάλει πάλι μέσα στο κουτί, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όταν τα πράγματα γίνουν δύσκολα, όταν μας λείψει η ανεμελιά, η ανέμελη χωρίς στόχο ζωή, γιατί το να έχει στόχο και το να προσπαθήσει είναι κάτι αγχωτικό. Όταν θα σου λείψει το ότι φίλοι σου πάνε, ξέρω εγώ, καφεδάκι και ούτω καθεξής, θα προσπαθήσεις μόνος να συναρμολογήσεις το κουτί σου. Τώρα, το κουτί, αν γίνει καλή δουλειά στο πώς πάει, είναι φοβερά δύσκολο να ξανασυναρμολογηθεί. Οπότε οι άνθρωποι που έχουν βγει από το κουτί δεν τα καταφέρουν πολύ καλά, είναι κάπως έτσι. Και μπορείς εσύ να του λες εσύ αυτού νου, μα είναι πολύ εύκολο να βγεις. Και εκείνος σου λέει, όχι, είναι, δεν γίνεται, άστο, δεν γίνεται, δεν έχω χρόνο. Ή δεν έχω χρήματα. Μα τι λες τώρα, βγαίνεις από εδώ. Έχουμε εγγραφή με 84 δολάρια. Είναι τόσο εύκολο. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι για μένα. Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος που θα μας ξαναβάλει στο κουτί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ταυτίσει το ποιοι είναι με το ίδιο το κουτί. Έχουν ταυτίσει τις περιοριστικές τους πεποιθήσεις με το ποιοι είναι πραγματικά. Νομίζουν ότι εκείνοι είναι οι φόβοι τους. Και όταν εσύ τους μιλείς άσχημα για το κουτί τους ή τους πεις ότι μπορούν να βγουνε, όχι απλά δεν σε πιστεύουν, αλλά θυμώνουνε. Αυτό το συναντάς συνέχεια όταν μιλάς ανθρώπους που υπερασπίζονται την καριέρα τους, έχουν καριέρες που δεν τους γεμίζουνε και τους βλέπεις ότι τους υπερασπίζονται με φοβερό πάθος. Το συναντάς όταν υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε σχέσεις που δεν τους γεμίζουν και που δεν οδηγούν πουθενά και υπερασπίζονται αυτές τις σχέσεις πάρα πολύ. Αυτό το συναντάς και σε δικτυωτές, οι οποίοι ξεκινήσαν από ονειροπόλοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα και έχει σβηστεί τώρα αυτό το όνειρο και υπερασπίζονται την εταιρεία τους και είναι σαν η εταιρεία τους, σαν το όνειρο. Και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στο πώς λειτουργούμε εμείς, ότι μας αποκλείεται ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Οπότε θέλετε να χειροκροτήσετε ελεύθερα. Η επιτυχία και η ελευθερία δεν έχουν ταβατζίδες. Η επιτυχία και η ελευθερία δεν έχουν ταβατζίδες. Έχει αναπτυχθεί αυτή η βιομηχανία της προσωπικής εξέλιξης, της αυτοβοήθειας και ούτω καθεξής, η οποία λειτουργεί παρασιτώντας σε ανθρώπους που προσπαθούν να βγουν από το κουτί τους. Εκμεταλλεύονται την τεράστια ανάγκη των ανθρώπων να δραπετεύσουν και πάνε και τους απομυζούν, τους παίρνουν χρήματα και ούτω καθεξής. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, και αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για ανθρώπους σαν εμάς, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να δραπετεύσουμε, είναι ότι σου δίνουν την ελπίδα ότι θα σε βγάλουνε και σε βάζουν σε ένα άλλο πιο γυαλιστερό κουτί, ρουφώντας σου ταυτόχρονα αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, γιατί φωτίζουν τόσο έντονα το που δεν είσαι καλός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι χειρότεροι, διότι βλάπτουν τους καλύτερους από εμάς, τους ανθρώπους που προσπαθούν να δραπετεύσουν.
Όλη η αλήθεια που πρόκειται να συλλάβουμε είναι μέσα μας. Όλο, λέει, η μάθηση είναι η διαδικασία της συνειδητοποίησης των γνώσεων που ήδη έχουμε μέσα μας. Που ήδη έχουμε μέσα μας και που ήδη γνωρίζουμε. Η λύση δεν είναι το να πας κοντά σε κάποιο φωτεινό. Η λύση είναι το να πέσουν οι τύχες, το να μπορέσεις να σκεφτείς ελεύθερα. Όσο κοντά και αν πας σε κάποιο φωτεινό, όσο ακριβό και αν είναι το σεμινάριο προσωπικής εξέλιξης που θα κάνει, άμα είσαι μέσα στο κουτί σου, αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που έχει η μόνη λύση είναι το να πέσουν τα τύχη μας, το να μπορέσουμε να σκεφτούμε ελεύθερα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βρούμε το δικό μας στυλ του πώς θα τραπετεύσουμε. Να το κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Το κουτί πρέπει να σπάσει, αλλά το πώς θα σπάσει είναι διαφορετικό για τον καθένα. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα με ένα δεξί κροσέ, πώς λέγεται αυτό. Direct, okay. Έριξα δύο direct, μετά πήγε έτσι και μετά κλώτσα. Κάποιος άλλος μπορεί να ξεκινήσει κλωτσώντας. Ο καθένας από εμάς θα το κάνει με τον δικό του τρόπο. Κάποιος άλλος μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση που είναι στο καράτε κίτο, που αν το κάνω εγώ θα είναι πολύ αστείο. Είναι σημαντικό να πούμε ναι στον εαυτό μας. Και δεν λέω ναι στον εαυτό μας με τη ρομαντική έννοια, το ότι είμαστε μια ξεχωριστή νυφάδα χιονιού και τα σπέρματα ζωάρι και το άρια, τι πιθανότητες είχαν να δημιουργηθεί εμάς. Ουσιαστικά, αυτό που λέει είναι από την πολύ πρακτική λογική άποψη, ότι κανείς δεν ξέρει τι ζωή μπορείτε να ζήσετε και τι ζωή μπορείτε να καταφέρετε. Και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να δημιουργήσει τον καλύτερο εσάς, το καλύτερο εσύ, είστε εσείς. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τον καλύτερο εσείς όπως εσείς. Στη δικιά μου περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να γίνω όσο κούλινο κουτρής. Αν έβγαινα με ένα σπαθί πάνω στη σκηνή, πιθανότατα θα φεύγατε τρέχοντας. Δεν μπορώ να γίνω όσο συμπαθητικός είναι ο Κώστας ο Παπανικολάου. Δεν μπορώ να έχω την αυτοπιθαρχία του Άρη του Κουτρί. Δεν μπορώ να έχω τη φοβερή φωνή του Χάρη Παπαδόπουλου. Αλλά είναι λάθος να σκεφτόμαστε με όρους του τι είμαστε και τι δεν είμαστε. Γιατί για να πετύχουμε στην Ολύμπικη είμαστε όλοι αρκετοί. Αν μπορώ εγώ να το... Είναι κλισέ. Αλλά αν μπορώ εγώ να το κάνω, μπορείτε κι εσείς. Πιθανότατα εδώ μέσα δεν υπάρχει κανείς που να έχει αποτύχει στην παραδοσιακή δικτύωση όσο έχω αποτύχει εγώ. Εγώ μια χαρά τα πήγα εδώ. Αν κάνετε κι εσείς δράση, θα τα πάτε κι εσείς πάρα πάρα πολύ καλά. Μη σκέφτεστε με όρους του τι είστε, σκεφτείτε με όρους του τι κάνετε. Η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην πω όλη, των ανθρώπων που δεν αναγνωρίζονται, είναι ο μοναδικός λόγος είναι ότι έχουν κάνει λιγότερα από τους ανθρώπους που αναγνωρίστηκαν. Είναι κλισέ, είναι φοβερά αληθινό. Αυτό που λείπει σε όλους είναι η δράση, όχι το να γίνουμε κάτι περισσότερο. Κάνοντας δράση θα γίνουμε κάτι περισσότερο. Χειροκρότημα. Να μην φοβόμαστε για τα μικρά, να φοβόμαστε για τα μεγάλα. Η ζωή είναι πεπερασμένη. Λέγοντας ότι η ζωή είναι πεπερασμένη, εννοώ ότι όλοι θα πεθάνουμε. Και το λέμε με χαμόγελο. Η κεντρική ιδέα ποια είναι ότι αν όλα πάνε καλά στη ζωή μας, δηλαδή αν δεν πεθάνουμε νέοι από κάποιο ατύχημα ή κάτι τέτοιο, θα φτάσουμε σε κάποια φάση, χωρίς να θέλω να το κάνουμε μακάβριο, που θα είμαστε στη θέση να κάνουμε μια αξιολόγηση του τι έγινε. Η απάντηση που θα δίνουμε στην αξιολόγηση του πώς ζήσαμε, εκείνη τη στιγμή θα μετράει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και αυτή τη στιγμή κάτι που σταματάει τους περισσότερους από εμάς είναι ο φόβος της απόρριψης. Το τι θα σκεφτούν οι άλλοι για μένα. Αργότερα δεν θα μετράει καθόλου το τι σκέφτηκαν οι άλλοι για μας. Το τι θα σκεφτεί αν του δείξω το πλάνο. Τι θα σκεφτεί αν του δείξω το πλάνο και δεν το πω καλά. Τι θα σκεφτεί αν τον φέρω στο συνέδριο και δεν του αρέσει. Τι θα σκεφτεί αν κάθεται δίπλα μου και εγώ δεν χειροκροτήσω επειδή θα με θεωρήσει και εμένα ένας από τους άλλους βαλαβούς που υπάρχουν εκεί πέρα. Πάρα πολλοί άνθρωποι μας ανησυχεί το τι σκέφτονται οι άλλοι για μας. Θέλετε να σας πω τι σκέφτονται οι άλλοι για εσάς? Τίποτα. Δεν σκέφτονται για εσάς. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έχουν δικά τους προβλήματα. Κάθονται και βλέπουν ειδήσεις τώρα. Δεν σκέφτονται για εσάς. Αν δεν κάνετε κάτι φοβερά extreme, δεν θα σκέφτονται για εσάς. Οπότε δεν τους νοιάζει. Ξοδεύουμε όλη μας τη ζωή και καθορίζουμε όλες μας τις πράξεις με βάση το τι θα σκεφτούν άνθρωποι που τελικά δεν σκέφτονται για μας και που δεν τους νοιάζουμε. Και το τραγικό είναι ότι ούτε μας νοιάζουν. Δηλαδή ούτε εμείς σκεφτόμαστε για αυτούς.
Και είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Εμείς δεν σκεφτόμαστε για αυτό, αυτοί δεν σκέφτονται για μας, αλλά όλες μας οι πράξεις καθορίζονται από το τι θα σκεφτόντουσαν αυτοί για μας, αν τελικά σκεφτόντουσαν για μας. Καταλάβατε. Δράμα. Για να βγεις από το κουτί δεν πρέπει να σταματήσεις να προσπαθείς. Εγώ το έκανα γρήγορα τώρα, το έκανα σε fast forward. Δηλαδή στους περισσότερους ανθρώπους παίρνει μήνες ή χρόνια το να δραπετεύσουν πληρώς. Το θέμα με το κουτί είναι ότι αν παλέψεις λίγο και δημιουργείς κάποιες ρογμές, αν μετά σταματήσεις, οι ρογμές αυτές δένουν. Και μπορεί να γίνουν και πιο γερές μετά. Ή να σου δημιουργούν την αίσθηση ότι προσπαθείς, και ενώ φαίνεται ότι πάει να σπάσει, τελικά δεν σπάει. Αλλά δεν σπάει επειδή έχει σταματήσει τη δράση. Αυτό που κάνουμε είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Πρέπει να είμαστε συνεχείς. Συνεχείς, να προσπαθούμε συνέχεια, να μην σταματάμε την προσπάθεια. Πολλούς από εμάς μας σταματάει η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Τη συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων τη σταματάει η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Θεωρούν ότι δεν είναι αρκετοί. Μέχρι, κάπου είχα διαβάσει ότι μέχρι τα 8 μας χρόνια έχει διαμορφωθεί το 80% της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή μέχρι τα εικόνα που έχετε τώρα για τον εαυτό σας, για το ποιοι είστε, ποια είναι τα δυνατά σημεία, ποια είναι τα ελαττώματά σας και ούτω καθεξής. Το 80% αυτής της εικόνας έχει δημιουργηθεί μέχρι τα 8 σας χρόνια. Αυτή η εικόνα έχει δημιουργηθεί από δικές σας σκέψεις ή από το πώς μας βλέπαν οι δάσκαλοι μας, οι γονείς μας και ούτω καθεξής. Στα 8 χρόνια εμείς δεν έχουμε σχεδόν καμία κριτική ικανότητα. Ουσιαστικά η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας δεν είναι η δικιά μας εικόνα, είναι το πώς μας βλέπαν άλλοι. Μέχρι τα 14, το 90%, το 95% έχει βαθιά ριζωμένο κάποιο είδους βαθύ αίσθημα κατωτερότητας. Οι περισσότεροι από εμάς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουμε κάποιο αίσθημα κατωτερότητας. Καθώς μεγαλώνουμε και γινόμαστε ενήλικοι, δεν θα βγούμε να πούμε δημόσια «Είμαι άχρηστος», δεν θα το πούμε αυτό, δεν θα πούμε «Είμαι κάτω του μετρίου», «Είμαι χαζός», δεν θα πούμε αυτό το πράγμα. Θα βρίσκουμε δικαιολογίες για να κρύψουμε αυτό το πράγμα. Θα βρίσκουμε δικαιολογίες και θα λέμε «Δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρήματα, δεν είναι αυτά για μένα, όσοι πετυχαίνουν είναι απατεώνες και το καθεξής». Είναι φοβερά σημαντικό λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία του να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Για να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας, κάτι που έχει βοηθήσει εμένα πάρα πολύ είναι δημιουργώντας μικρές επιτυχίες. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής σε αυτό το σχολείο. Δεν είναι εδώ τώρα και μπορώ να μιλήσω άνετα. Εγώ δεν ήμουν καλός μαθητής. Οπότε ο πατέρας μου, σαν κλασικός καθηγητής που ήταν, με είχε θεωρήσει τεμπελή. Που οι περισσότεροι δεν δόθουν σε αυτό το πράγμα. Το παιδί δεν είναι καλός μαθητής, χαζό δεν είναι. Άρα είναι τεμπέλης, δεν διαβάζει. Πολύ κλασικό αυτό. Ωραία. Εγώ μέχρι τα 25-30 μου θεωρούσα τον εαυτό μου τεμπέλη. Είμαι ο Κωνσταντίνος και είμαι τεμπέλης. Μου το είχαν πει από όταν ήμουν 6 χρονών. Το πίστεψα και είναι η πραγματικότητά μου αυτή. Αυτό που κατάλαβα, και αυτό μου το είπε η Βίλη κάποια στιγμή μάλιστα, γιατί πρέπει να αντιστοπίσω αυτό το πράγμα, είναι ότι εγώ στη δουλειά μας μπορούσα να δουλεύω κάλλιστα 15 ώρες την ημέρα. Εμένα δεν με σταματάει τίποτα όταν κάνω κάτι που με ενδιαφέρει. Όταν με βάλεις να μάθω φλογέρα και να ποιηματάκια και τη γραμματική, το... προφανώς καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι έχουμε περιοριστικές πεποιθήσεις. Αυτό που βοηθάει στο να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος της αυτοϋποτίμησης είναι κάνοντας πράγματα, δημιουργώντας μικρές επιτυχίες για τον εαυτό μας. Όταν είχαμε ασχοληθεί με την παραδοσιακή δικτύωση, η Βίλη είναι φοβερά αντικοινωνική και ήθελε να μπορέσει να μιλάει σε κόσμο. Ήταν πέρα από κάθε λογική αντικοινωνική. Δηλαδή, περπατούσε στον δρόμο, έβρισκε κάποιο γνωστό και άραλαζε πεζοδρόμιο για να μην μιλήσει σε κάποιο γνωστό που συμπαθούσε. Έτσι. Είναι καλός άνθρωπος, απλώς ήταν αντικοινωνική, δεν είναι. Και είχε μπει σε μια διαδικασία του να το βελτιώσει αυτό. Και σιγά σιγά κατάφερε να μιλάει και να μιλάει λίγο περισσότερο. Αυτό της πήρε κάποια χρόνια, έτσι. Τώρα στη Σαρονίδα που πηγαίνουμε, που μένουμε εκεί το καλοκαίρι, είναι ο άνθρωπος στην παραλία που το ξέρουν όλοι. Αλλά όλοι, δηλαδή άνθρωποι που δεν τους ξέρει η Βίλη, την ξέρουνε. Και αυτό... Και αυτό εκτός από χρήσιμο γιατί βρίσκουν τα παιδιά μας φίλους κτλ. Είναι κάτι που ανεβάζει την αυτοεκτίμησή της. Εγώ για πάρα πολύ καιρό ήθελα να γίνω χορτοφάγος. Για μένα το να γίνω χορτοφάγος δεν ήταν, πώς το λένε, επιλογή βασισμένη στο τι μου αρέσει να τρώω. Μου άρεσε πάρα πολύ το κρέας και δεν ήταν καν βασισμένη σε λόγους υγείας, παρόλο που ξέρουμε ότι η χορτοφαγή είναι πολύ πιο υγιεινή. Για μένα ήταν ένα θέμα ηθικής τάξεως για το πώς ανατρέφουν τα ζώα και το καθεξής, να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Το ότι εγώ κατάφερα πριν από καν εξάμηνο να γίνω χορτοφάγος, ήταν κάτι που εμένα με κάνει να νιώθω πολύ καλύτερα
εγώ για μένα, ότι έχω καταφέρει και έχω επιβληθεί σε κάτι, άρα με αυτόν τον τρόπο ανεβάζω την αυτοεκτίμησή μου. Ένα άλλο που ξέρω ότι σκέφτεστε, χωρίς να θέλω να αλαφρύνω το θέμα, είναι το θέμα της δίαιτας. Γιατί στο προηγούμενο συνέδριο είχα ανακοινώσει ότι θα χάσω 30 κιλά. Και τα χάσα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Τελικά θα μπορούσα να γίνω καλός πολιτής. Όταν λέω ότι τα χάσα, θέλω να ξεκαθαρίσω τι λέω για να μην με θεωρήσετε ανηλικρινή όταν θα βλέπετε το βίντεο αυτό και το προηγούμενο βίντεο που όντως το έχω υποσχεθεί αυτό. Είναι ότι μετά από το συνέδριο ήμουν φοβερά πορωμένος, οπότε έκανα δίαιτα και έχασα 4-5 κιλά. Αλλά μετά τα ξαναπήρα. Αλλά μετά θυμήθηκα, γιατί είδα το βίντεο, κάποιος ήρθε και μου είπε και τα λοιπά, οπότε έχασα άλλα 2-3 κιλά ακόμα. Αλλά μετά τα ξαναπήρα. Μετά η Βίλη μου λέει, με βάζει σε διάφορες τιμωρίες, δεν θέλω τώρα να αναφέρω τη φύση τους, οπότε ξανά κάνα δίαιτα, αλλά μετά τα ξαναπήρα. Αυτή τη στιγμή το βάρος μου είναι ακριβώς όσο ήταν στο προηγούμενο συνέδριο. Αλλά αθροιστικά έχω χάσει 30 κιλά. Με βρίζει στον κουτρίτο, έτσι. Οπότε μικρές πράξεις ανεβάζουν την αυτοεκτίμησή μας, εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα, τελικά, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στο τέλος, είναι ότι όλα είναι μια απόφαση. Υπάρχει τώρα αυτή η φοβερή πρόκληση του 3C. Υπάρχει αυτή η πρόκληση που λέει πρακτικά, και θα το πω με εισαγωγικά αυτό που θα πω, ότι αν καταφέρουμε να γράψουμε 3, πρακτικά πληρωνόμαστε σαν, ανοίγω εισαγωγικά για να μην παραβώ κάποιο κανόνα της εταιρείας, πληρωνόμαστε σαν μέτοχοι. Αν εμείς τις επόμενες 2 εβδομάδες γράψουμε 3 και τους διατηρήσουμε, ή άμα φύγουμε, βάλουμε κάποιον άλλο θέση κτλ. Τα ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Αν εμείς βάλουμε 3 και τους διατηρήσουμε, πρακτικά μοιραζόμαστε το 1% του τζίρου. Ειλικρινά, εδώ πέρα πόσα άτομα είμαστε. Είμαστε αρκετά άτομα. Μπορεί να πλησιάζουμε τα 1000 άτομα. Πόσοι από εδώ θα πιάσουμε αυτό το στόχο του 3C. Ωραία. Εγώ σας λέω ότι δεν θα τον πιάσουμε τόσοι. Θα τον πιάσουμε περισσότεροι, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν έρθει. Επειδή έχω θετική νοοτροπία. Οπότε, γιατί να μην πετύχουμε το στόχο του 3C. Γιατί να μην κάνουμε τον ερχόμενο μήνα 30 πλάνα. Γιατί να μην κάνουμε 50 πλάνα. Τι είναι αυτό που μας σταματάει. Όντως δεν μπορούμε να κάνουμε 50 πλάνα. Η δικαιολογία που βγαίνει αμέσως, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία που πετάγεται. Τα παιδιά, ο χρόνος, η δουλειά. Είναι όντως δικαιολογία. Πιθανότητα δεν είναι δικαιολογία. Πιθανότητα είναι κάποια περιοριστική πεποίθηση που μας εμποδίζει από το να προσπαθήσουμε, γιατί βαθιά μέσα μας πιστεύουμε ότι αν προσπαθήσουμε δεν θα τα καταφέρουμε. Τα καταλαβαίνετε αυτά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να μην κάνουμε 30-50 πλάνα. Γιατί στο επόμενο συνέδριο να μην είμαστε σμαράγδοι. Γιατί στο τέλος του μήνα να μην είμαστε ζαφύροι. Γιατί να μην είναι στο τέλος του. Για ποιο λόγο να μην βάλουμε πλώρη από σήμερα, το να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια επιχείρηση η οποία δεν θα σταματήσει πουθενά. Να πάμε για το δίκτυο των 100.000 μελών που λέγαμε όταν ξεκινήσαμε. Γιατί? Επειδή έχει το δημοψήφισμα, επειδή θα χρεοκοπήσουμε σιγά το πράγμα. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην προσπαθήσει κάποιος να πάει στην κορυφή. Οπότε αν υποθέσουμε ότι μεταφορικά εγώ θέλω να ξεκινήσω από εδώ και να πάω εκεί, που εκεί είναι η κορυφή, είναι επιτυχία για μένα, μετά από ένα τέτοιο συνέδριο θα προσπαθήσω να πάω. Και θα προσπαθήσω να προχωρήσω να πάω στην κορυφή, σε αυτό που είναι ο δικός μου στόχος ή το δικό μου όνειρο. Τώρα, καθώς προσπαθώ να πάω, το κουτί είναι κολλημένο πάνω σου. Δηλαδή, μπορείς να προχωρήσεις, αλλά έχει ένα κομμάτι εκεί ανασφάλειας. Είχες κάνει ένα παιδικό πάρτι στην πρώτη δημοτικού, δεν είχε έρθει κανένας καλεσμένος και από τότε θεωρείς ότι κανείς δεν σε αγαπάει, ότι δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Υπάρχει τύψη εκεί, γιατί έχεις τσακωθεί με ένα φίλο σου, ξέρεις ότι κατά βάθος έχεις άδικο. Και όλα αυτά σε εμποδίζουν από να προχωρήσεις. Με ποιο τρόπο θα ξεκολλήσουν όλα αυτά τα βαρύδια, πώς θα ξεκολλήσουν από εμάς. Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που θα κάνουν σε μια τέτοια περίπτωση είναι να κάτσουν να το σκεφτούν, να κάτσουν να το αναλύσουν. Γιατί συνέβη αυτό και γιατί να κάτσουν να το δουν κτλ. Πρακτικά αυτό είναι θάνατος, γιατί το κουτί θα ξαναχτιστεί. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις τη δράση και να προχωράς. Καθώς θα προχωράς, πρακτικά αυτό που θα γίνει είναι ότι οι μεγάλοι φόβοι θα γίνονται μικροί και ξαφνικά δεν θα σε εμποδίζει τίποτα ή θα έχεις κολλημένη καμιά ταινία, ξέρω εγώ, καμιά χαρτοταινία από το κουτί ή κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω, δεν νιώθω τα άβαλα τώρα που πλησιάζω έτσι, δεν το περιμένατε έτσι.
Ωραία, αυτό που θέλω να πω στους, ειδικά στους καινούριους που είναι εδώ πέρα, είναι ότι με τους περισσότερους δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Με τους περισσότερους δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά κατά βάθος ξέρω ποιοι είστε. Κατά βάθος ξέρω τι άνθρωποι είστε. Πιθανότατα είστε οι άνθρωποι που όταν έπαιζε τον Braveheart, όταν πρωτοείδατε τον Braveheart, δακρύσατε, σωστά. Είστε οι άνθρωποι που όταν μπήκατε εδώ μέσα, όταν μπαίνετε σε αυτό το χώρο, ακόμα και αν είναι η πρώτη φορά εδώ, ακόμα και αν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε εδώ πέρα, είναι σαν αυτός ο χώρος να φτιάχτηκε για σας. Είναι ότι αυτό το παλαμάκι δεν το καταλαβαίνετε, σας κάνει να νιώθετε άβολα, δεν ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, αλλά σαν να είναι γνώριμο αυτό το μέρος. Σαν ένα μέρος που δεν θυμάσαι, αλλά δεν έχεις ξεχάσει τελείως. Εσείς είστε οι άνθρωποι που όταν ακούσατε την ομιλία του Θοδωρή τον Πλανοβιτάριο, ακούγατε κάτι που ξέρατε ότι είναι αλήθεια. Δεν είχατε συνειδητοποιήσει ότι τα ξέρατε, αλλά μέσα σας τα ξέρατε. Και είστε και άνθρωποι που ήταν πάντα διαφορετικοί, που πάντα αισθανόσασταν διαφορετικοί. Οπότε θέλω να σας καλωσορίσω και να σας παρακαλέσω να μείνετε στην ομάδα μας και στην οικογένειά μας. Να μείνετε, να παλέψετε μαζί μας και να κερδίσετε μαζί μας. Θα μείνετε μαζί μας. Ναι. Θα παλέψετε μαζί μας. Ναι. Θα κερδίσουμε μαζί. Ναι. Τώρα, για τους περισσότερους από εσάς, για όσους είστε εδώ πέρα, για όσους είστε στην Olympic Mail για πάνω από 2-3 εβδομάδες, το 90% της ιστορίας σας είναι ήδη γραμμένο. Αν σας βάλω, αν πάρω κάποιο που είναι στην Olympic ένα μήνα και του λέω γράψε μου σε ένα χαρτί τι έχεις κάνει και πάρουμε και την ιστορία σας όταν θα είστε διαμάντη 5.000, η ιστορία σας, το 90% της ιστορίας θα είναι ίδιο. Όλες τις ιστορίες των πετυχημένων, του Θοδωρή, όλων οι ιστορίες, βγαίνει ο Παπα-Νικολάου, έχει ξεκινήσει τη δικτύωση 18 χρόνια και λέει την ιστορία του και για τι πράγμα μιλάει. Για το πρώτο του πλάνο, για το πώς του δείξαν την ιδέα, για το πώς ήταν το παντελόνι του γεμάτο υδρότα και τον παρουσιάσαν σαν φοβερό και τρομερό όταν δεν έβγαζε ούτε καν 10 ευρώ το μήνα. Το 90% της ιστορίας είναι έτοιμο. Το 90% της ψυχολογικής μάχης, οι πρώτες απογοητεύσεις, το πρώτο όχι που πήρα, η πρώτη πρόσκληση που δεν έκανα, η πρώτη παρουσίαση που πήγε χάλια, ο πρώτος συνεργάτης που έβαλα και παραιτήθηκα επειδή η γιαγιά του είπε, ξέρω ότι έχει μπλε εξαίρεση και ούτω καθεξής. Το 90% της ιστορίας είναι έτοιμο. Τώρα, όταν βγεις από το κουτί και όταν πετύχεις, περνάς πάρα πολύ ωραία. Εκτός από τα χρήματα, που και τα χρήματα που μόνο τους είναι φοβερά σημαντικά, υπάρχουν και πράγματα τα οποία στο πλάνο δεν φαίνονται. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται όταν παλεύεις μαζί με ανθρώπους για τον ίδιο στόχο είναι απίστευτες. Μόνο οι σχέσεις που αναπτύσσονται είναι, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, όταν ήμασταν μικροί και φτιάχναμε ομάδες και νομίζαμε ότι είχαμε τον καλύτερο μας φίλο, εγώ τα συναισθήματα που νιώθω για αρκετούς από τους ανθρώπους με τους οποίους αγωνιζόμαστε μαζί είναι τέτοια συναισθήματα. Οπότε, όταν φτάσεις στο σημείο που έχεις βγει από το δικό σου κουτί, αυτό που θες να κάνεις και αυτό που προσπαθείς να κάνεις, είναι να κάνεις ό,τι μπορείς ώστε να βγουν και άλλοι άνθρωποι από το δικό τους κουτί, έτσι δεν είναι? Ωρα. Τους ανθρώπους που είναι στο δικό τους κουτί δεν μπορείς να τους βγάλεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τους στείλεις θετική ενέργεια. Οπότε εμείς πρέπει να τους στείλουμε θετική ενέργεια. Φωνάζοντας ότι είναι πιθανό. Ότι είναι απαραίτητο. Είναι δύσκολο. Αλλά αξίζει. Συμφωνώ μας το όρθιο. Και τους στέλνουμε ενέργεια. We'll be right back.
welcome will be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, this is where I'm meant to be. I'll be there someday. I can go the distance. I will find my way. If I can be strong, I'll know every mile will be worth my while. When I go